Καλημέρα σας και χρόνια πολλά από τον τρελό τρελό κόσμο, την Άννα Μουρφούλη και τον Κώστα Μπετινάκη και τη Μαρία Γκίκα, τη καλημέρα δημοσιογράφο της ΕΡΤ. Καλημέρα, την αγωνιζόμενη δημοσιογράφο πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και που θα είναι μαζί μας και θα ασχοληθούμε σε λίγο με την εκπομπή που κάνουν τα παιδιά, οι συνάδελφοι από την Αγία Παρασκευή. Θα αρχίσουμε βέβαια με την 28η Οκτωβρίου 1940, όταν η χώρα αντιτάσσεται στο φασιστικό τελεσίγραφο με το ιστορικό όχι, η Ελλάδα μπαίνει στον πόλεμο και αρχίζει έναν αγώνα που είναι απελπιστικά άνισος, διαξηράς, αέρας και θαλάσσης. Όχι αυτό, το βίντεο. Ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών. Μεταδίδομεν το πρώτο ανακοινωθέν του Ελληνικού Γενικού Στρατηγίου. Ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5:30 πρωινής της σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της Ελληνοαλβανικής Μεθορίου. Ημέτερε δυνάμεις αμήνονται του πατρίου εδάφους. Σημερώνοντας τε Ιγένιου, με την αύριο των φώτων, λάβαμε τη διαταγή να κινήσουμε πάλι μπροστά για τα μέρη όπου δεν έχει καθημερινές και σκόλες. Έπρεπε, λέει, να πιάσουμε τις γραμμές που κρατούσαν έως τότε οι Αρτινοί από Χιμάρα ως Τεπελέ, λόγω που εκείνοι πολεμούσαν από την πρώτη μέρα συνέχεια και είχαν μείνει σχεδόν οι μισοί και δεν αντέχανε άλλο. Νύχτα πάνω στη νύχτα βαδίζαμε ασταμάτητα, ένας πίσω από τον άλλο, ίδια τυφλή, με κόπο ξεκολώντας το ποδάρι από τη λάσπη όπου φορές εκαταβούλιαζε ίσα με το γόνατο. Επειδή το πιο συχνά ψυχάλιζε στους δρόμους έξω καθώς μες στην ψυχή μας. Και τις λίγες φορές όπου κάναμε στάση να ξεκουραστούμε, μήτε που αλλάζαμε κουβέντα, μονάχα σοβαρή και αμήλυτη, φέγγοντας με ένα μικρό δαδί, μία-μία μοιραζόμασταν τη σταφίδα. Οι φορές πάλι, αν ήταν βολετό, λύναμε βιαστικά τα ρούχα και ξυνόμασταν με λύσα ώρες πολλές, όσο να τρέξουν τα αίματα. Τι μας είχε ανέβει η ψήρα ως το λαιμό, κι ήταν αυτό πιο και από την κούραση ανυπόφερτο. Τέλος, κάποτε ακουγότανε στα σκοτεινά η σφυρίχτρα, σημάδι ότι κινούσαμε, και πάλι σαν τα ζά τραβούσαμε μπροστά να κερδίσουμε δρόμο, πριχού ξημερώσει και μας βάλουνε στόχο τα αερόπλανα. Επειδή ο Θεός δεν κάτεχε από στόχους ή τέτοια, και όπως το είχε συνήθιο του, στην ίδια πάντοτε ώρα ξημέρωνε το φως. Και ότι ήμασταν σημά πολύ στα μέρη, όπου δεν έχει καθημερινές και σκόλες, μήτε αρρώστους και γερούς, μήτε φτωχούς και πλούσιους, το καταλαβαίναμε. Γιατί και ο βρόντος πέρα, κάτι σαν καταιγίδα πίσω από τα βουνά, δυνάμωνε ολοένα. Ύστερα και γιατί, ολοένα πιο συχνά τύχαινε τώρα να παντούμε απ' τ' άλλο μέρος να έρχονται οι αργές οι συνοδείες με τους λαβωμένους. Όπου απειθώνανε χάμου τα φορεία οι νοσοκόμοι, με τον κόκκινο σταυρό στο περιβραχιόνιο, φτύνοντας μέσα στις παλάμες και το μάτι τους άγριο για τσιγάρο. Και όπου κατόπιοι, σαν ακούγανε για που τραβούσαμε, κουνούσαν το κεφάλι αρχινώντας ιστορίες για σημεία και τέρατα. Όμως εμείς το μόνο που προσέχαμε ήταν εκείνες οι φωνές μέσα στα σκοτεινά που ανέβαιναν καυτές ακόμη από την πίσα του βυθού ή το θιάφι. Ωι, ωι, μάνα μου, ωι, ωι, μάνα μου. Και κάποτε πιο σπάνια ένα πνιχτό μουσούνισμα ίδιο ροχαλιτό που λέγαν όσοι ξέρανε είναι αυτός ο ρόγχος του θανάτου.
Ήταν φορές που εσέρνανε μαζί τους και χμαλό τους, μόλις πιασμένους λίγες ώρες πριν στα ξαφνικά γιουρούσια που κάναν τα περίπολα. Βρωμούσανε κρασί τα χνότα τους και τσέπες τους γεμάτες κονσέρβα ή σοκολάτες. Όμως εμείς δεν είχαμε, ότι κομμένα τα γιοφύρια πίσω μας και τα λίγα μουλάρια μας και εκείνα ανήμπορα μέσα στο χιόνι και στη γλιστράδα της Λασπουριάς. Τέλος, κάποια φορά φανήκανε μακριά οι καπνοί που ανέβαιναν μεριές-μεριές και οι πρώτες τον ορίζοντα κόκκινες, λαμπερές φωτοβολίδες. Μες στους δρόμους τριγυρνάνε οι μανάδες και κοιτάνε να αντικρίσουνε. Τα παιδιά τους που ορκιστήκαν στο σταθμό όταν χωριστήκαν να νικήσουνε. Μα για εκείνους που έχουν φύγει και η δόξα τους τη λίγη ας χαιρόμαστε. Και ποτέ καμιά συγκλάψη κάθε πόνο της ας κάψει κι ας ευχόμαστε. Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά που σκληρά πολεμάτε πάνω στα βουνά. Παιδιά στη γλυκιά Παναγιά προσευχόμαστε όλες να έρθετε ξανά. Βάζε ντουτσε τη στολή του και τη σκουφιά τη ψηλή του μ' όλα τα φτερά. Και μια νύχτα με φεγγάρι την Ελλάδα πάει να πάρει βρέθο φουκαρά. Τον τζολιά μας το λεβέντι βρίσκει στα βουνά και ταράζει τον αφέντη το μακαρονά. Αχ, Τσιανό, θα τρελαθώ, Τσιανό, με τους τζολιάδες ποιος μου είπε να τα πάνω. Ξεκινάει την άλλη μέρα, μα και πάλι ακούει αέρα από το τζολιά. Δρόμο παίρνει και δρομάκι και πηδάει το ποταμάκι, ξέρει τη δουλειά. Τρώει τις πέρες σαν χαλάζι από το τζολιά. Όλος στρατηγούς αλλάζει για να βρει δουλειά. Αχ, Τσιανό, θα τρελαθώ, Τσιανό, και στείλε γρήγορα τα μαύρα μου να πάνω. Και τώρα θα μεταφερθούμε λίγο στο χώρο που γίνονται οι παρελάσεις. Θα πάμε στην Αθήνα, στο Σωτήριο Σκουλούδη, να μας πει για αυτές τις παρελάσεις που γίνονται για λίγο, για λίγους μάλλον, γιατί είναι αποκλεισμένοι οι χώροι των επισήμων. Εν τω μεταξύ, μια σειρά από επισήμους ανακοίνωσαν δεν θα παραστούν. Υπάρχει μια, θα έλεγα, μια ντροπή για μια γιορταστική μέρα σαν και τη σημερινή, όπου είδαμε πριν από λίγο τι τράβηξαν τα παιδιά της Ελλάδας στο μέτωπο και ακούσαμε και το Μάνο Κατράκη να απαγγέλει ένα κομμάτι από το Action ST του Οδυσσέα Ηλίτη. Σωτήρη, μας ακούς? Καλημέρα Κώστα, από την πλατεία Συντάγματος. Βλέπω ότι είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Μαθητική παρέλαση ξεκίνησε πριν από 10 λεπτά. Αυτό που βλέπουμε για πρώτη φορά, Κώστα, είναι ότι τα σχολεία, δεν συμμετέχουν 30 σχολεία με όλους τους μαθητές όπως γινόταν μέχρι και πέρυσι, αλλά αντιθέτως φέτος συμμετέχουν και τα 247 σχολεία του Δήμου Αθηναίων, αλλά με εκπροσώπους, όπως βλέπουμε και από την εικόνα μας, με ένα σημειοφόρο και 5 παραστάτες. Βλέπουμε τα γήματα λοιπόν των σχολείων να περνάνε από μπροστά. Προηγήθηκε η κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη από τους επίσημους που τους βλέπουμε και στις εξέδρες, ακριβώς μπροστά από τη Βασιλίση της Αμαλίας, κάτω από τη Βουλή. Η επίσημη Κώστα είναι ο Υπουργός. Σωτήρη, αν μπορείς, μιλά λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, σας παρακαλώ. Ναι, η επίσημη είναι ο Κωνσταντίνος Νεοστραβαντιτόπουλος, ο Υπουργός Παιδείας, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Καμίνης, ο Περιφερειάρχης, ο Γιάννης Γουρός και ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο Δημήτρης Καλογερόπουλος, οι οποίοι κατέθεσαν νωρίτερα στεφάνι και αυτή τη στιγμή παρακολουθούν την παρέλαση. Ο κόσμος που παρακολουθεί σε τι απόσταση βρίσκεται από τους επισήμους?
Όσο και αν, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε, δεν υπάρχει κόσμος που παρακολουθεί την παρέλαση. Υπάρχει ένας πολύ μακρύς αστυνομικός κλειός από το Ζάπιο μέχρι και τα Προπύλαια. Υπάρχουν κάγκελε και σχοινιά και ένας αστυνομικός ανά 5 περίπου μέτρα. Στο σημείο αυτό της πλατείας Συντάγματος δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε κανέναν παρά μόνο στους δημοσιογράφους και στους επισήμους. Λυπάμαι. Αυτό είναι πάρα πολύ λυπηρή εικόνα. Νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουν ότι την παρέλαση τα παιδιά την κάνουν για τους γονείς και για το λαό και όχι για τους επισήμους. Αυτό είναι κάτι το εξωφρενικό και νομίζω ότι πρέπει να τονιστεί. Στον τίτλο της ζούγκλας έχουμε βάλει παρέλαση για λίγους και πραγματικά έτσι συμβαίνει. Έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις, Σωτήρη? Προς το παρόν, πώς θα δούμε κάτι περισσότερο, να προσθέσω ότι εκ μέρους της Βουλής και των κομμάτων βρίσκεται εδώ αντιπρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ο Ιωάννης Δρυβελέκας, ο οποίος και αυτός κατέθεσε στεφάνι νωρίτερα. Αναμένουμε λοιπόν η παρέλαση να διαρκέσει περίπου μισή ώρα ακόμα. Ξεκινάει από το ύψος του Ζαπίου, βλέπουμε τους μαθητές από τα 247 σχολεία του Δήμου της Αθήνας και καταλήγει λίγες εκατοντάδες μέτρα. Βλέπω ότι τα παιδιά, Σωτήρη, τα παιδιά δεν κλείνουν την κεφαλή δεξιά όπως συνηθίζεται. Ναι, ακριβώς. Πώς θα έχει δει και συνηθίζεται όταν περνά μπροστά από τις επισήμους. Καλά τους κάνουν. Την κεφαλή προς δεξιά, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Καλά τους κάνουν. Βλέπει και τους εκπροσώπους των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίοι είναι όρθιοι στις εξέδρες και διαρκώς χαιρετούν τα σχολικά αγήματα που πετάνε από μπροστά. Τις σημαίες, χαιρετούν τις σημαίες. Χαιρετούν τις σημαίες ακριβώς, υπό τους ήχους της πάντας του Δήμου Αθηναίων. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σωτήρη. Θέλω να πούμε ότι. Στο Σιδερέα, να μας πει δύο λόγια και ο Πέτρος Σιδερέας που βρίσκεται στην παρέλαση. Πέτρο, καλημέρα. Άννα, είχαστε καλημέρα από τα Προπύλαια, όπου βρισκόμαστε με τον Οικονολήφη μου, τον Παναγιώτη, τον Σαγκούρη, στη Συμβολή των Οδών Πανεπιστημίου και Σίνα. Είναι ακριβώς το σημείο στο οποίο στρίβει η πορεία της παρέλασης, στρίβουν οι μαθητές στην Σίνα και εκεί ολοκληρώνουν την παρέλασή τους ήδη. Όπως σας είπε και ο Σωτήρης Κουλούδης, βρισκόμαστε έχει ξεκινήσει η διαδικασία της παρέλασης. Εκεί έχει κόσμο, έτσι. Εκεί παρακολουθεί και κόσμος. Υπάρχει κόσμος, ναι, δεν επιτρέπεται. Στα πεζοδρόμια της Οδού Πανεπιστημίου, αλλά και κάθετα σε αυτή τη στροφή εκεί στη Συμβολή με τη Σίνα, όπου στρίβουν οι μαθητές. Υπάρχουν διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βρεθεί εδώ και να παρακολουθήσουν την παρέλαση. Άλλωστε, έχει μια καταπληκτική ανοιξιάτικη μέρα σήμερα. Βοηθάει όποιον θέλει να κατέβει στο κέντρο της πόλης. Το βοηθάει βέβαια ίσως και εντός εισαγωγικών, καθότι ξέρετε ότι τα τελευταία χρόνια η πρόσβαση στο κέντρο της Αθήνας κατά την ημέρα της παρέλασης είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ακόμα και για όσους δημοσιογράφους είναι διαπιστευμένοι για να παρακολουθήσουν το γεγονός. Ωστόσο, αρκετοί γονείς έχουν βρεθεί στο σημείο. Να σας πω ότι νωρίτερα το πρωί δημιουργήθηκε ένας εκνευρισμός στην λεωφόρο Βασιλής Σοφίας, καθότι ο πρώτος έλεγχος αστυνομίας γινόταν σχεδόν στο ύψος της Βουλής, με αποτέλεσμα όσοι συνοδοί καθηγητές με μαθητές που επρόκειτο να συμμετάσχουν στην παρέλαση πέρναγαν από το σημείο. Η αστυνομία τους έστελνε πίσω και έπρεπε να κάνουν έναν ολόκληρο κύκλο για να βγουν από τον εθνικό κήπο. Αυτό δημιούργησε έτσι κάποια νεύρα το πρωί. Στη συνέχεια όμως, ωστόσο, επετράπη τελικά στους μαθητές να περάσουν. Να πω και εγώ με τη σειρά μου ότι στο εδώ είμαστε στη Σίνα. Εδώ βλέπουμε τη Σίνα, έτσι, στροφή στη Σίνα κάνουν οι μαθητές. Ακριβώς. 100 μέτρα περίπου από πίσω μας, στην πλατεία Κοραή, είχαν συγκέντρωση μέλη του ΠΑΜΕ. Φώνησαν κάποιες ομιλίες σχετικά με τα γεγονότα, σχετικά με το όχι, σχετικά με την διαστρέβλωση, όπως θεωρούν, της ιστορίας σήμερα και με το πώς παρουσιάζεται τέλος πάντων το περίφημο όχι του Ιωάννη Μεταξά, ενώ ακριβώς απέναντι στα Προπύλαια υπήρχε μια συγκέντρωση διοικητικών πανεπιστημίου, πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, με συγχωρείς, η οποία ωστόσο αυτή τη στιγμή από ό,τι βλέπω έχει διαλυθεί, δεν υπάρχει κόσμος. Κατά τα άλλα τα πάντα κυλούν πάρα πολύ ήρεμα, ενώ εσείς συνεχίζετε να βλέπετε από τα πλάνα μας τους μαθητές οι οποίοι στρίβουν στην Οδό Σίνα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέτρο. Ευχαριστούμε, Πέτρο. Θα μας πεις οτιδήποτε νεότερο στις επόμενες εκπομπές και στη ζούγκλα. Να πούμε ότι αναφερόμενοι σε αυτό που είπε
για τη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Η ιστορία, η αλήθεια είναι ότι αντιστάθηκε όλος ο λαός. Δεν είναι μόνο η τότε κυβέρνηση που είπε το όχι, αλλά ακόμα και από τις φυλακές οι πολιτικοί κρατούμενοι ζήτησαν να πάνε να πολεμήσουν, γιατί ήταν θέμα εθνικό και κάποιες στιγμές όλος ο λαός είναι ενωμένος. Δυστυχώς αυτό γίνεται βέβαια σε πάρα πολύ κρίσιμες στιγμές και σε εμπόλεμες καταστάσεις. Μια και βλέπαμε την παρέλαση από την Αθήνα, θέλω να πάμε λίγο στο Ηράκλειο, όπου και εκεί γίνεται μια μαθητική παρέλαση και να αλίευσα, όπως συνηθίζω από το διαδίκτυο και από το CRET Plus, ένα κείμενο για ένα μαθητή. Και θα ήθελα έτσι να αναφερθούμε γενικότερα σε μια άλλη κατηγορία αγωνιστών του σήμερα. Μάλιστα, πρόκειται για έναν αριστούχο μαθητή, έναν μαχητή της ζωής, τον Κωνσταντίνο Κριτζά, ο οποίος συμμετέχει στην σημερινή μαθητική παρέλαση ως παραστάτης για το 3ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, καθώς την περσινή χρονιά είχε μέσο όρο στα μαθήματα 20. Τον βλέπουμε εδώ και στην φωτογραφία τον Κωνσταντίνο. Γεννήθηκε στο Ηράκλειο το 1998. Από τα 8 του χρόνια και έπειτα άρχισε να αναπτύσσει μια σοβαρή πάθηση, η οποία τον ανάγκασε να καθίσει σε ειδικό καροτσάκι. Ωστόσο, το γεγονός αυτό, το οποίο για πολλούς από εμάς θα ήταν αρκετό για να μας απογοητεύσει, ο Κωνσταντίνος το αποδέχτηκε γρήγορα και τα τελευταία χρόνια δίνει τη δική του καθημερινή μάχη με την οικογένεια πάντα στο πλευρό του και κατάφερε να αποτελεί ένα φωτεινό παράδειγμα προς μίμηση. Μιλώντας λοιπόν στο CRET Plus, αναφέρθηκε στην σημασία που έχει για εκείνον η συμμετοχή στην παρέλαση. Η παρέλαση για εμένα είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μου. Νιώθω πατριώτης και γι' αυτό χαίρομαι που θα παρελάσω, είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που θα συμμετάσχω σε μαθητική παρέλαση. Πρώτη φορά παρέλασα στην 5η Δημοτικού, λίγο μόνο καιρό μετά που αναγκάστηκα να κάτσω στο καροτσάκι. Θυμάμαι έντονα την πρώτη φορά που παρέλασα γιατί είχα πολύ άγχος, ήμουν ακατάχλωμος και φοβόμουν μήπως κάτι δεν πάει καλά. Στο τέλος της παρέλασης ένιωσα ένα αίσθημα ανακούφισης καθώς τα είχα καταφέρει. Όπως αποκάλυψε ο 15χρονος μαθητής, πιστεύει πολύ στη δύναμη της επιστήμης και παίρνει κουράγιο από την συνεχή εξέλιξη των ιατρικών επιτευγμάτων. Δεν γεννήθηκα με το πρόβλημα που έχω τώρα, περπάτησα κανονικά και θυμάμαι πώς είναι. Αυτό που θέλω είναι κάποια μέρα να μπορέσω να τρέξω ξανά και αν τα καταφέρω να οδηγήσω μηχανή. Η κυβέρνηση να απαιτήσει την καταβολή των γερμανικών αποζημιώσεων είναι ένας μεσότιτλος στο κείμενο του CRET Plus. Ο Κωνσταντίνος λοιπόν έχει ξεκάθαρη άποψη για την πολιτική και τους κυβερνώντες, παρότι είναι μόλις 15 ετών, και δηλώνει «Θα μπορούσε να αποπληρωθεί μεγάλο μέρος του ελληνικού χρέους εάν δινόντουσαν στο κράτος μας οι γερμανικές αποζημιώσεις». Δεν έχω εμπιστοσύνη σε αυτούς που μας κυβερνούν και γενικά δεν θεωρώ καν ότι κατά τη διάρκεια της παρέλασης θα έπρεπε να βρίσκονται ανάμεσα στους επισήμους. Για ποιο λόγο λοιπόν πρέπει να τους τιμούμε χαιρετώντας τους, αναρωτιέται ο Κωνσταντίνος και λέει «Προσωπικά πιστεύω ότι πηγαίνουν εκείνη τη μέρα στην παρέλαση μόνο και μόνο για να αυτοδιαφημιστούν». Θα ήθελα σε αυτό το σημείο, μια και είμαστε στο Ηράκλειο, να πάμε δίπλα στα Χανιά, όπου τα χανιώτικα νέα έχουν ένα πάρα πολύ όμορφο ιστορικό αφιέρωμα για ορισμένα αντικείμενα που εκτίθενται σε διάφορα μουσεία των Χανίων, όπως με αφορμή την επέτειο λοιπόν, που σημαδοτεί την έναρξη του αγώνα των Ελλήνων για την υπεράσπιση της ελευθερίας ενάντια στον φασισμό και τον ναζισμό. Τα Χανιώτικα Νέα αναζήτησαν σε μουσεία των Χανίων και παρουσιάζουν ορισμένα αντικείμενα μάρτυρες εκείνης της εποχής. Στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης στη Θέρισο βρήκαν ένα επισημαίνουν το πνεύμα της μαχητικότητας και την ανδιοτέλεια των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης. Εδώ είναι ένα ραδιόφωνο από αυτά που εκτίθενται στο Μουσείο Τυπογραφίας που έχουν τα Χανιώτικα Νέα. Ένα άλλο μοναδικό έκθεμα είναι η σημαία του 3ου τάγματος του 14ου συντάγματος που βρίσκεται στο Εθνικό Μουσείο Εθνικής Αντίστασης στη Θέρισο. Εδώ είναι μια συλλογή από όπλα που χρησιμοποιήθηκαν εκείνη την εποχή και έτσι ολοκληρώνουμε ένα μικρό αφιέρωμα που κάναμε σε μια εποχή πάρα πολύ δύσκολη για την
πατρίδα. Εδώ βλέπουμε, στην προηγούμενη εικόνα είδαμε, αυτό είναι ένα κομμάτι από την Ιταλική τορπίλη που βύθισε το Έλλη. Εδώ θα κλείσουμε την ιστορία. Αυτή είναι η σημαία του 14ου Συντάγματος του Ελλάς. Θα κλείσουμε το αφιέρωμα αυτό στην ημέρα που προκαλεί, νομίζω, ρήγη εθνική συνείδηση σε όσους ακόμα την θυμούνται και όσοι έχουν ακούσει, όπως εγώ, από τον πατέρα μου και τους παλιότερους ιστορίες από το μέτωπο και όλα αυτά. Την ώρα του μουσικού διαλύματος βρίσκω την ευκαιρία, είχα προγραμματίσει κάτι άλλο, αλλά μεσολάβησε ο θάνατος ενός ανθρώπου που είχε σημαδέψει μια εποχή ολόκληρη. Πρόκειται για τον Lou Reed, τον αρχηγό του συγκροτήματος των Velvet Underground και έναν από τους πρωτοπόρους της rock μουσικής που πέθανε χτες σε ηλικία 71 χρόνων. Υπήρξε μουσικός ορόσημο και όχι μόνο κατάφερε να σχηματίζει με τις επαναστατικές του επιρροές στη μουσική σκηνή, αλλά παράλληλα ήταν πρότυπο πολιτισμού και είδωλο κάθε εφήβου ρόκερ εδώ και μισό αιώνα, όπως αναφέρει η νεκρολογία που του έχει το Rolling Stone Magazine. Θα δούμε έτσι ένα τραγούδι που έχει σημαδέψει τη ζωή πάρα πολλών από εμάς και εμένα προσωπικά. Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. She was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fast. She said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do 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 do
do do do. Από την άγρια πλευρά της μουσικής που περπάτησε ο Λου Ριντ, ας πάμε στην άγρια πλευρά της ελληνικής πραγματικότητας και στην άγρια πλευρά των μέσων και αυτά που έχει κατορθώσει το δίδυμο και Δίκογλου Καψί με το κλείσιμο της ΕΡΤ και την προσπάθεια της δημιουργίας αυτού που λέω εγώ νερί το μπλουτς. Έχουμε μέσω Skype στη Θεσσαλονίκη την Δώρα την Αυγέρη και καλημέρα Δώρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Με βλέπω αλλά δεν σας βλέπω. Α, έπρεπε να μας δεις, φαίνεται, δεν ξέρω πώς είναι αυτό το διαβολικό μηχάνημα. Το ζήτημα είναι να με βλέπετε εσείς και να μας βλέπει ο κόσμος. Ναι, η αλήθεια είναι ότι σε βλέπουν τουλάχιστον να μας ακούς. Έτσι, σας ακούω καλά, με λίγη επιστροφή, αλλά νομίζω θα τα καταφέρουμε. Καλημέρα και στη συνάδελφο, καλημέρα είναι σε όλους. Καλημέρα, να είσαι καλά, Δώρα. Από τη Θεσσαλονίκη που γιορτάζει κλειδαμπαρωμένη στα... πίσω από, από τους φράχτες που έχει τοποθετήσει η αστυνομία. Ακριβώς, και επειδή την μετάδοση την έχει αναλάβει η Νερί το μπλουτς, εγώ αρνήθηκα να προβάλλω κάτι στην εκπομπή μου που θα φαίνεται αυτό το δημόσιο ταμείο που έχει πάνω ένα δέλτα τάφ. Κύριε Μπετινάκη, αγαπητέ Κώστα, γιατί ξέρετε κύριε Μπετινάκη, το σας μιλάω στον πληθυντικό, αλλά τώρα θα υιοθετήσουμε τον ενικό ευγενίας. Είναι ένα ζήτημα για τη Θεσσαλονίκη. Έχει μία μηχανία εδώ ο κόσμος για το γεγονός ότι για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια, 25 και κάτι χρόνια, δεν υπάρχει ΕΡΤ3 στις εορταστικές εκδηλώσεις της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, για τις εορταστικές εκδηλώσεις πέρυσι, για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων ελεύθερου βίου της Θεσσαλονίκης, η ΕΡΤ3 είχε βραβευθεί με το βραβείο Μπότσι για τον τρόπο με τον οποίο κάλυψε όχι μόνο το τριήμερο των εκδηλώσεων πριν από ένα χρόνο, αλλά τους εορτασμούς των 100 χρόνων ελεύθερου βίου. Προς ανταμοιβή της, η ΕΡΤ3 είναι κλειστή και μάλιστα σήμερα παρουσιάζει την παρέμβαση ένας συνάδελφος της Δέλτα Τάφ από την Αθήνα. Όχι ότι θα άλλαζε κάτι αν ήταν από τη Θεσσαλονίκη ο συνάδελφος εντός εισαγωγικών, αλλά όλο αυτό το πράγμα έχει και τους συμβολισμούς του. Θέλω σε αυτό το σημείο, σε παρακαλώ, να βγάλεις τα εισαγωγικά. Δεν πάμε να συνάδελφος. Ο κάθε άνθρωπος αποφασίζει για τη ζωή του, ιδίως άμα έχει πιεστικά προβλήματα. Φυσικά, εγώ σέβομαι τους συναδέλφους που αντιστάθηκαν τόσο καιρό και αντιστέκονται ακόμα. Το έχω πει πανηγυρικά. Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, γιατί θα υιοθετήσω εδώ την φράση του Παπαμιχαήλ στο «Η κόρη μου τη σοσιαλίστρια». Και εμείς στόματα έχουμε, δεν έχουμε προβοσκίδες, αγαπητέ Κώστα. Επίσης, θα υιοθετήσω και την άποψη της αείμνης της Έλης Παπά, που έλεγε ότι όταν έρθει η ιστορία, έχει σημασία τι θα κάνεις. Λοιπόν, η ιστορία μας κάλεσε. Ο καθένας επέλεξε και η επιλογή κάποιων είναι καθοριστική και για την ζωή και την πορεία κάποιων άλλων ανθρώπων. Θεωρώ επομένως ότι αν όλοι μαζί οι δημοσιογράφοι, μιλάω για το δικό μας το συνάφι, ήμασταν ενωμένοι και είχαμε ορθώσει ένα όχι απέναντι σε αυτό το κάλεσμα της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου για τη δημιουργία της Δέλτα Τάφ, νομίζω ότι τα πράγματα θα ήταν τελείως διαφορετικά σήμερα. Θα συμφωνήσω μαζί σου, Δώρα. Ούτως ή άλλως και εμείς προσπαθούμε με το δικό μας τρόπο, όλοι οι συνάδελφοι, δημοσιογράφοι, τεχνικοί, όλοι οι συνάδελφοι όλων των ειδικοτήτων στην ΕΡΤ, να την κρατήσουμε ζωντανή και ανοιχτή. Στην Αγία Παρασκευή. Στην Αγία Παρασκευή. Στην Αγία Παρασκευή. Το ίδιο και εδώ δίνουμε και εσείς και εμείς το δικό μας ξεχωριστό αγώνα. Λέμε το δικό μας όχι, μια και είναι η σημερινή ημέρα. Αντιστεκόμαστε, έχουμε φτάσει σχεδόν στους 5 μήνες. Είχα έρθει εδώ στην εκπομπή σας όταν συμπληρώνονταν 3 μήνες που κάναμε εκείνη την υπέροχη συναυλία στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Φτάνουμε σίως στους 5 μήνες και παραμένουμε ακόμα στην Αγία Παρασκευή. Είναι οι επιλογές που έχουν κάνει οι συνάδελφοί μας. Κάποιοι αντιμετώπισαν σοβαρά βιοποριστικά προβλήματα. Ξέρεις κάτι, για να το ξεπούλησαν... Δεν θα μείνω στην ουσία του ναι. Για να μην κάποιοι ξεπούλησαν τον αγώνα μας. Και αυτό δεν θα πρέπει να το.
Θέλω να αναφερθώ στη σημασία του όχι. Εγώ σε αυτό αναφέρω. Σαφέστατα. Στη σημασία του όχι. Και επειδή σήμερα μιλάμε για όχι, είναι πολλά τα όχι τα οποία καλούμαστε από την ιστορία να πούμε και πρέπει να τα πούμε. Και μια και μιλήσαμε ιστορία, για να γράφεται η ιστορία, και οι δύο συνάδελφοι, και η Δώρα και η Μαρία, είναι από εκείνες που δεν έκαναν αίτηση να πάνε στο καινούριο μόρφωμα του ΚΑΠΣΥ. Εγώ αρνήθηκα να μπω και στη διαδικασία να δω την αίτηση. Αρνούμε κατηγορηματικά. Βεβαίως, οι συνάδελφοι που πήγαν στην Δέλτα ΤΑΦ, είτε γιατί αντιμετώπιζαν βιοποριστικό πρόβλημα, είτε γιατί ξεπούλησαν τον αγώνα, νομιμοποίησαν αυτή την κατάσταση. Έκαναν αυτή την επιλογή. Εγώ προσωπικά δεν τη δέχομαι. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι. Αυτά σε σχέση με τους συμβολισμούς, νομίζω, Μαρία και Κώστα. Δεν ξέρω αν θέλετε. Εδώ τώρα αρχίζει λίγο να σκαημείται ο ήλιος. Δεν βοήθησε έτσι. Λίγο είδα κάποια πλάνα κλεφτά στην Δέλτα ΤΑΦ από την παρέλαση. Ήταν μια μοναχική παρέλαση στρατιωτικών και μια μοναχική παρουσία πολιτικών εκπροσώπων στους επισήμους. Θα έλεγα έτσι μια. Στους επισήμους. Όχι από όλα τα κόμματα, άκουσα. Έβλεπα κυρίως Νέα Δημοκρατία. Φυσικά τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης είδα και τις στρατιωτικές αρχές. Απούσα η αξιωματική αντιπολίτευση, απούσα η δημοκρατική αριστερά. Άκουγα ότι θα παραστεί από την πλευρά του Πασόκ ο κύριος Σαουλίδης. Δεν ξέρω αν τελικά παρευρέθη εκεί μεταξύ των επισήμων. Το σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει κόσμος. Και εδώ η αξιωματική αντιπολίτευση καταγγέλει το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ ότι υπήρχε ένα ενορχιστρωμένο σχέδιο από την πλευρά της αστυνομίας, ούτως ώστε να προκληθεί μια ένταση, μια πόλωση έτσι λίγο προβοκατόρικα. Και αυτό ήταν ένα τεστ χθες, όταν εμποδίστηκε κλιμάκιο εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων και η βουλευτήνα της πρώτης Θεσσαλονίκης, η κυρία Χαραλαμπίδου, να μεταβούν προς το χώρο που γινόταν η μαθητική παρέλαση. Μάλιστα, δέχτηκε και την επίθεση ενός αστυνομικού. Υπάρχουν και τα σχετικά βίντεο στο διαδίκτυο. Δώρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σου ευχόμαστε καλή συνέχεια. Δεν ξέρω αν έχω ένα λεπτό για να καλέσω, επειδή σήμερα έβλεπα και την ενδιαφέρουσα εκπομπή σας. Γίνονται έτσι και κάποια μαθήματα ιστορίας για το πώς σύσσωμος ο ελληνικός λαός είπε το όχι, ή το όχι το είπε ο ελληνικός λαός. Να θυμηθούμε και το γράμμα του Ζαχαριάδη στις 31 Οκτωβρίου του 1940. Έτσι, το ανοιχτό γράμμα προς το λαό της Ελλάδας. Και με αφορμή και την ιστορία της Μαρίας, της μικρής Μαρίας της Ρωμά. Καλό τους φίλους, αν είμαστε φίλοι στο Facebook, αλλά μπορούν να το δουν και στο YouTube. Μια ιστορική εκπομπή που είχαμε κάνει, όταν υπήρχε ακόμα η ΕΡΤΡΙΑ και γίνονταν αυτές οι εκπομπές, τι έκανε στον πόλεμο Τσιγκάνε. Άγνωστες πτυχές της ιστορίας, της συμβολής των Τσιγκάνων, των Ρωμά, των Ελλήνων Ρωμά, στον πόλεμο του 40, αλλά και στην εθνική αντίσταση, αλλά και η μη φωτισμένη πτυχή της ιστορίας του ολοκαυτώματος των Ρωμά κατά την περίοδο της ναζιστικής θηριωδίας. Να θυμίσουμε ότι το ολοκαύτωμα που το έχουν οικειοποιηθεί μια μερίδα του κόσμου ότι είναι αποκλειστικά ολοκαύτωμα των Εβραίων, είναι και ολοκαύτωμα των Ρωμά σε όλες τις χώρες τις κατεχόμενες από τους Ναζί. Χάρηκα που τα είπαμε, χάρηκα που συνάντησε έστω και διαδικτυακά για πρώτη φορά τη Μαρία. Γεια χαρά σου. Γεια σας. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι η απογοητευτική εικόνα στη δημόσια τηλεόραση με το χαμηλού επίπεδου ακροαματικό κοινό που διαθέτει πλέον, δεν μπορεί να πιάσει βέβαια εκπομπές που έχει πιάσει η ΕΡΤ στην ιστορία της. Θέλω να θυμίσω ακόμα ότι ξεκινήσαμε την εκπομπή με το σήμα, αυτό το ιστορικό σήμα της ραδιοφωνίας, του ΕΙΡ, έτσι, τον Τζοπανάκο. Θέλω να τιμήσω όλους τους συναδέλφους και τους εργαζόμενους που τίμησαν το Ραδιομέγαρο και αργότερα το Ραδιομέγαρο Συργύλης, το ιστορικό αυτό μέγαρο της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης αργότερα. Θέλω να τιμήσω όλους τους συναδέλφους που γνώρισα στην Αγία Παρασκευή στα 30 χρόνια περίπου της δημοσιογραφικής μου καριέρας, τα οποία γύρω στα 25 ήταν εκεί πέρα, στα 30 χρόνια εκείνη την εποχή, λέω, όταν έφυγα από την ΕΡΤ. Η αμαρτωλήκα την κυβέρνηση ΕΡΤ είχε εισφέρει ετησίως στον προϋπολογισμό ένα ποσό που ξεπερνούσε τα 80 εκατομμύρια ευρώ. Και σύμφωνα με τα στοιχεία των διοικήσεων, πριν από την έλευση του περιβόητου οικονομολόγου Γκίκα Μάναλη, μετά από υπόδειξη του καθηγητή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Γιάννης Τουρνάρα,
Δυστυχώς, το Υπουργείο Οικονομικών και ο αρμόδιος Υφυπουργός Δημόσιας Τηλεόρασης δεν ανακοινώνουν επίσημα στοιχεία για το κόστος της λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης, η οποία λειτουργεί χωρίς να υπάρχει νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μόλις προχθές απέκτησε έδρα και αφημί. Βέβαια, δεν γνωρίζουμε τον κανονισμό λειτουργίας, τι έχει εγκρίνει το ΕΣΟΥΡΟΥ και φυσικά δεν υπάρχει πρόγραμμα τηλεόρασης και ραδιοφώνου. Γιατί έχει καταργήσει και το ιστορικό περιοδικό της ραδιοτηλεόρασης, το οποίο ο Μόσιαλος ήταν ο πρώτος που ήθελε να καταργήσει και που είχαν αντισταθεί οι ενώσεις. Ναι, από τότε ξεκίνησε το πρόβλημα. Επί εποχής Μόσιαλου, δύο χρόνια πριν. Βεβαίως τώρα, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Με το σχέδιο Μόσιαλου εφαρμόζεται, αλλά και στην πιο κακή του εκδοχή, θα έλεγα. Με γιατί το περίφημο διάγγελμα και δίκογλου. Ναι, το διάγγελμα και δίκογλου της 11ης Ιουνίου, που με εντελώς φασιστικό τρόπο εν μία νυχτή έκλεισαν την ΕΡΤ και δημιούργησαν αυτό το μόρφωμα, την ΔΕΛΤΑ ΤΑΦ, που βεβαίως δεν εκπέμπει σε όλη την Ελλάδα. Έχει τεράστια προβλήματα. Εγώ επειδή ήμουν λάτρης του τρίτου προγράμματος, άκουγα πάρα πολύ το τρίτο πρόγραμμα. Και πάρα πολλοί κόσμος. Και το άκουγα και από την τηλεόραση, από την, αυτό που το έβγαζε το σήμα. Το άκουσα προχθές για πρώτη φορά. Και συγκινηθήκατε, συγκινηθήκαμε όλοι. Αλλά η ποιότητά του είναι, δηλαδή η στερεοφωνική ποιότητά του και όλος ο ήχος. Παρότι υπάρχουν και παρέμβολες. Νομίζω ότι θέλουν να μας κορυδέψουν, γιατί κάνοντας ένα σκανάρισμα στην τηλεόραση είδα ότι έχουν πετάξει επάνω ένα NET, ένα R1, ένα R3, τα οποία είναι μαύρα. Ναι. Μας θυμίζουν δηλαδή τη μαυρίλα που μας έχουν επιβάλει. Που μας έφεραν αυτοί. Και βέβαια υπάρχει πριν από μερικές μέρες με το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με τον δορυφόρο Άστρα. Δυστυχώς η ΕΡΤ έχει πρόβλημα μετάδοσης σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας. Σε ποια sites μπορούμε να πούμε. Είναι στο ertopen.com και στο thepressproject.gr. Στο ραδιόφωνο η ΕΡΤ εκπέμπει στους 91,8 στην Αττική, στα FM και στους 7,29 στα μεσαία. Και όπου αλλού βεβαίως στην περιφέρεια μπορούν να μας βρουν. Έχουμε να βάλουμε στην κουβέντα και τον Δημήτρη Τσαλαπάτη. Δημήτρη, μας ακούς? Ναι, καλημέρα. Έχουμε έτσι ένα αφιέρωμα στην ΕΡΤ σήμερα για λόγους αντιστασιακούς, θα έλεγα, για να τιμήσουμε την ημέρα αλλά και τον αγώνα που συνεχίζεται από τους συναδέλφους στην Αγία Παρασκευή, επάνω στη Θεσσαλονίκη με την ΕΡΤ3, αλλά και σε πάρα πολλούς περιφερειακούς σταθμούς που συνεχίζουν να εκπέμπουν διαδικτυακά. Ναι, η στάση των συναδέλφων που είναι ταυτόσιμη με την σημερινή επέτειο του όχι, βέβαια τηρουμένων των αναλογιών, αλλά πάντως αναδεικνύεται το δικαίωμα άρνησης των συναδέλφων απέναντι σε μια πολιτική, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα και οι συγκυβερνώντες, και ήθελα να διορθώσω την καλή μου φίλη τη Δώρα, δεν ήταν δύο κόμματα στην κυβέρνηση όταν έκλεισε η ΕΡΤ, ήταν τρία. Και παραμένουν τρία, διότι οι πολιτικές δυστυχώς κρίνονται και οι πολιτικοί κρίνονται. Εκείνο που θέλω όμως να πω εγώ είναι ότι αυτή τη στιγμή και η στάση των συναδέλφων στην ΕΡΤ αναδεικνύει το δικαίωμα άρνησης, το οποίο πρέπει να υπηρετούν οι δημοσιογράφοι σε όλες τις στιγμές της δημοσιογραφικής τους διαδρομής, και απέναντι στον εργοδότη και απέναντι στη διαπλοκή και απέναντι στην κάθε μορφή εξουσία. Δυστυχώς τον τελευταίο καιρό έχουμε, και θα το πω με πολύ έτσι στεναχώρια, έχουμε και κάποιες συνδικαλιστικές κολοτούμπες, αλλά αυτό είναι ευτυχώς πώς το λένε, η εξαίρεση για να αναδεικνύεται ο κανόνας. Εκείνο που όμως πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι μια τέτοια μέρα και η θέση των δημοσιογράφων, των συναδέλφων στην ΕΡΤ και πολλών άλλων συναδέλφων, γιατί δεν είναι μόνο στην ΕΡΤ, παντού προσπαθούν να αρνούνται, ανεξάρτητα μέσα στη συγκυρία πόσο μπορεί κανείς να τα καταφέρει, όπου και να δουλεύει, όπου και να υπηρετεί την ενημέρωση, είναι ότι αναδεικνύεται η τραγική μοναχικότητα της πολιτικής διαχείρισης στην Ελλάδα, η οποία πίσω από φράχτες καταθέτει στεφάνια
Και εμείς αυτά που τα βλέπουμε, αναρωτιόμαστε μέχρι πού θα πάει αυτή η ιστορία και μέχρι πού θα υπάρχει ένας φράχτης, αλλά και ένα μνημόνιο, ή μάλλον ένα τρίτο μνημόνιο, που επιχείρει πάλι να φράξει την προοπτική τη δική μας, την προοπτική της νέας γενιάς, για να δει από μακριά τον ορίζοντα. Ελπίζω να τα αρνηθούμε όλα αυτά και με ένα πιο δυναμικό τρόπο όλοι μας. Είναι μια ευχή και θέλω ειλικρινά, αγαπητοί συνάδελφοι, να συγχαρώ την σημερινή σας εκπομπή που και η αναδρομή αλλά και οι επισημάνσεις είναι ένα δείγμα μιας δημοσιογραφίας άλλης που δεν έχουμε συνηθίσει. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Σου ευχόμαστε να περάσεις καλά το υπόλοιπο της ημέρας. Δεν προλαβαίνεις να πας στην παρέλαση εσύ βέβαια τώρα πια. Ναι, δεν μπορώ γιατί υπάρχει φράχτης. Εγώ είμαι στο κέντρο και θα έλεγα ότι δεν συνηθίζει αυτά τα πράγματα. Πρέπει να ρίξουμε τους φράχτες καταρχήν. Κάποια στιγμή θα πέσουν και οι φράχτες. Τι θα γίνει, δεν θα κρατήσει. Πόσο θα κρατήσει αυτή η κατοχή, τελείωσε η μία. Θα τελειώσει και αυτή η κατοχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια χαρά σου. Θέλω να πω ότι έχει αρχίσει και μια εισαγγελική έρευνα για τα οικονομικά της δημόσιας τηλεόρασης. Η αποκάλυψη της επιβάρησης του ελληνικού δημοσίου από τη λειτουργία της Δέλτα ΤΑΦ με το ποσό των 125 εκατομμύριων ευρώ, λίγες μέρες μετά συζήτηση προσφυγής της ΠΟΣΠΕΡΤ, της Ομοσπονδίας των Εργαζόμενων στην ΕΡΤ, στην Ολομέλεια του Συμβουλίου Ασφαλείας, αλλάζει τα δεδομένα. Επίσης θέλω να διαβάσω ένα απόσπασμα από το χτεσινό δημοσίευμα από την εφημερίδα Το Παρόν, που λέει «Ζημιά που δεν κοστολογείται από το λουκέτο της ΕΡΤ». Χωρίς εικόνα η Ελλάδα στο εξωτερικό, χωρίς πλουραλισμό στο εσωτερικό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχει μείνει ο απόδημος ελληνισμός χωρίς τη φωνή της Ελλάδας. Να το διαβάσουμε αυτό το κομμάτι. Βεβαίως. Οι καταστροφές που προκάλεσε το πραξικοπηματικό λουκέτο στην ΕΡΤ περιλαμβάνουν και μια ζημιά εξίσου σημαντική με την οικονομική, η οποία δεν μπορεί να κοστολογηθεί, γιατί σχετίζεται άμεσα με την επίθεση στην δημοκρατία και στον πλουραλισμό. Οι επιπτώσεις από την εξαφάνιση του τηλεοπτικού σήματος της ΕΡΤ στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως, είναι ανυπολόγιστες σε αυτό το μη οικονομικό επίπεδο. Με το λουκέτο στην ΕΡΤ έκλεισε μια φωνή ενημέρωσης που λειτουργούσε στο ελεγχόμενο πλαίσιο τήρησης της πολιτικής πολυφωνίας για όλα τα πολιτικά κόμματα. Η έλλειψη ουδέτερης αποστασιοποιημένης πληροφόρησης για τις πολιτικές εξελίξεις, ανεξάρτητα από τον κυβερνητικό έλεγχο που ασκούσε ο αρμόδιος υπουργός της διοίκησης της ΕΡΤ, είναι 4,5 μήνες μετά το λουκέτο κάτι παραπάνω από αποκαλυπτική. Στην ενημέρωση και την πληροφόρηση κυριαρχούν τα συμφέροντα πολιτικά και οικονομικά των ιδιοκτητών τηλεοπτικών καναλιών, ενώ απουσιάζει η πραγματική κοινωνική ειδησιογραφία. Από την εσωτερική πληροφόρηση εξαφανίστηκε πλήρως η φωνή της Εκκλησίας, αλλά και ο πολιτισμός με την κατάργηση των ραδιοφωνικών προγραμμάτων, όπως το Τρίτο Πρόγραμμα και ο Κόσμος. Στο εξωτερικό τώρα η ελληνική φωνή έσβησε παντελώς στα καλωδιακά δίκτυα των χωρών της Ευρώπης, της Αμερικής και της Αυστραλίας. Τη θέση της ΕΡΤ έσπευσαν να πάρουν είτε ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια είτε τουρκικά. Ελεύθερα, χωρίς συνδρομή, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή η ελληνική γλώσσα πουθενά στον κόσμο. Ένα ελληνικό έργο δεν υπάρχει, με εξαίρεση το πρόγραμμα του Euronews Greek που το χρηματοδοτεί η Κομισιόν. Στα σύνορα της χώρας, στις παραμεθόριες περιοχές, οι συχνότητες καταλήφθηκαν από ξένα τηλεοπτικά σήματα λόγω της εξαφάνισης των σημάτων της ΕΡΤ. Οι γειτονικές χώρες όπως η Τουρκία, η Βουλγαρία, η Ιταλία ή τα Σκόπια δεν χρειάστηκε να κάνουν απολύτως τίποτε, τα έκανε όλα η ελληνική κυβέρνηση. Άφησε κενό τον χώρο των συχνοτήτων με αποτέλεσμα να καλυφθεί από τα τηλεοπτικά δίκτυα γειτονικών κρατών, καθώς δεν υπάρχει το εμπόδιο, συσσαγωγικά όπως γράφει, της φωνής της ΕΡΤ. Θέλω να πω εδώ ότι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΝΕΤ στις 9 η ώρα μεταδίδεται στις 3 η ώρα τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, προκειμένου με τη διαφορά της ώρας να το παρακολουθούν και οι Έλληνες στο εξωτερικό. Βεβαίως δεν ξέρω αν αυτές τις μέρες μετά τη διακοπή του σήματος του δορυφόρου Άστρα, αν έχει προκύψει κάποιο άλλο πρόβλημα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δηλαδή η ΕΡΤ, η νόμιμη ΕΡΤ για όλους τους Έλληνες, βεβαίως, και όχι η κυβερνητική Δέλτα ΤΑΦ,
εκπέμπει μόνο διαδικτυακά. Διαδικτυακά εκπέμπει είτε ψηφιακά και αναλογικά σε κάποιες περιοχές της Αθήνας, της Ζακύνθου. Βεβαίως υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι όπως πριν από 3-4 μέρες που υπήρχε ο δορυφόρος Άστρα. Ακριβώς. Και πλήρωναν ουσιαστικά αυτό τον Ισραηλινό, νομίζω, δορυφόρο, αλλά δεν δέχτηκαν τα χρήματα. Μάλιστα. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι είναι κυβερνητική εντολή. Τα μεγάλα μέσα. Κυβερνητική εντολή και διάφοροι άλλοι παράγοντες που θέλουν να τελειώνουν πια με αυτή την ιστορία. Και είναι και έντονη η φημολογία για την εκένωση του ραδιομεγάρου της Αγίας Παρασκευής. Υπάρχει έντονη φημολογία ότι μπορεί να μπουν αυτές τις μέρες. Για εκφοβισμό. Προφανώς, ναι, θα μπουν τα ΜΑΤΟ, οι εισαγγελέες. Γιατί δεν θέλουν προφανώς να δημιουργήσουν, γιατί κατά την άποψή μου θα δημιουργήσουν ένα νέο πολυτεχνείο, αν επέμβουν τα ΜΑΤ στην Αγία Παρασκευή. Και πολυτεχνείο... Το έχει πει βεβαίως και ο κύριος Καψής, ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση. Γιατί κύριος Καψής, συνάδελφος υποτίθεται. Δεν το θεωρώ συνάδελφο. Εγώ να δεις. Γιατί εγώ τον έχω ζήσει. Όπως και τον κύριο Κεδίκογλου. Ο Κεδίκογλου έχει διαγραφεί. Ναι, διαγράφει. Ο κ. Καψής δεν έχει διαγραφεί. Να φροντίσω μάλλον να διαγράψω και τον Καψή. Περιμένω, εγώ περίμενα. Γιατί τον Κεδίκογλου, ο Κεδίκογλου διαγράφει και μετά από. Το γνωρίζω. Στην ΕΣΥΑ έκανα αυτό που νομίζω ότι έπρεπε να κάνω εκ μέρου των συναδέλφων στην ΕΡΤ. Γιατί δυστυχώ ήμασταν κάποια εποχή μαζί στο ραδιομέγαρο με τον κύριο Κεδίκογλου, ο οποίο. Περισσότερος κόσμος βέβαια δεν είχε δει την αφιντομουτσουνάρα του στην τηλεόραση τότε. Τον είδε σαν κυβερνητικό εκπρόσωπο και σε κάποια άλλα κανάλια. Η ΕΡΤ τον είχε στείλει και με υποτροφία στο εξωτερικό. Και... Από εκεί ξεκίνησε και ακριβώς. Είδαμε που κατέληξε. Ακριβώς και γι' αυτό, για χάρη των συναδέλφων, θεώρησα ότι δεν πρέπει να θεωρείται πλέον συνάδελφος αυτός ο οποίος πρωτοστάτησε, τουλάχιστον αυτός έβαλε την προσωπικότητά του μπροστά με εκείνο τον περιβόητο διάγγελμα ότι σε λίγη ώρα δεν θα υπάρχει πλέον ΕΡΤ. Ναι, και μας κατηγόρησε, που... κατηγόρησε όλους τους εργαζόμενους της ΕΡΤ. Ακριβώς, για όλα ότι αυτά. Ότι είμαστε αμαρτωλείς, πιθαρχικός... πάλταλοι, τεμπέληδες, αργόσχολοι. Ευτυχώς το Πειθαρχικό Συμβούλιο έκρινε σωστά και ελπίζω και λειτουργήσε και, τώρα... και γρήγορα. Ναι, ναι. Και απείλησε ότι θα πάει στα δικαστήρια, στα βρει νομικά. Πάντως για τα μάτια των συναδέλφων είναι αποδιοπομπαίος τράγος. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ έχεις απολυθεί? Όχι, μου έχει κοινοποιηθεί ένα χαρτί από τον... Αποζημίωση έχεις πάρει. 5 μήνες έχουν περάσει. Έχουν περάσει 5 μήνες. Μας έχουν καταβάλει 2 φορές 2 μισθούς και από εκεί και πέρα κανονικά θα έπρεπε να μας έχει καταβληθεί ένα μέρος της αποζημίωσης στις 17 Οκτωβρίου. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Οπότε δεν νομίζω ότι είμαστε απολυμμένοι και τυπικά. Ακριβώς. Ουσιαστικά, σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία, βεβαίως, βέβαια, η εργατική νομοθεσία έχει πάει κατά διαβόλου. Συγγνώμη, έτσι όπως έχει έκφραση, διαμορφωθεί η κατάσταση αλλά... τώρα, αλλά κανονικά θα έπρεπε να μας έχει καταβληθεί αυτό το ποσό γύρω στις 17 Οκτωβρίου. Κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί. Οπότε και τυπικά δεν θεωρούμαστε απολυμμένοι. Ουσιαστικά εμείς δεν θεωρούμε ότι είμαστε απολυμμένοι από τη στιγμή που παραπαίνουμε στην ΕΡΤ και παράγουμε ενημερωτικές εκπομπές τόσο στο ραδιόφωνο όσο και στην τηλεόραση, ειδήσεις. 24ωρου βάσεως πρόγραμμα καθημερινά. Δεν θεωρούμε βεβαίως ότι είμαστε απολυμμένοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Δεν ξέρω αν έχεις να μας πεις κάτι. Θα ήθελα να προσθέσω ότι είμαστε ουσιαστικά στην αθλητική διεύθυνση 4-5 άτομα και πριν φτάσαμε χθες στην 5η αθλητική Κυριακή, την ιστορική εκπομπή της ΕΡΤ, τη μακροβιότερη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης. Και... Τη θυμάμαι εγώ με τον Γιάννη τον Διακογιάννη. Ναι, και βεβαίως για μας είναι πολύ συγκινητικό που μπορούμε τόσοι λίγοι άνθρωποι να κρατήσουμε όλο αυτό το βάρος μιας τόσο σημαντικής και ιστορικής εκπομπής και το προσπαθούμε. Είναι δύσκολες οι συνθήκες. Αρκεί να σας πω ότι 3,5 μήνες δεν έχουμε τηλέφωνα, λειτουργούμε μόνο εσωτερικά. Καταλαβαίνετε ότι όποια προσπάθεια κάνουμε, όποια συνεννόηση με καλεσμένους, με αθλητές, το οτιδήποτε γίνεται από τα προσωπικά μας κινητά. Και όλα αυτά είναι πολύ δύσκολα. Σας έφερα ένα απλό παράδειγμα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι είναι άθλος που κάνουμε αυτή την προσπάθεια, μια τόσο ιστορική εκπομπή. Προσπαθούμε να μην χάσουμε είδηση, να έχουμε πάρα πολλά θέματα, εκλεκτούς καλεσμένους. Μα φάνηκε και με τις διασκέψεις κορυφής και με
και με το ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Αμερική, ναι, ότι όλα αυτά η ΕΡΤ ήταν παρούσα. Και... Όντως φάνηκε και μα είναι γεγονός ότι παράγουμε καθημερινά πρόγραμμα ειδησιογραφικό για τις ενημερωτικές εκπομπές και στη ραδιοφωνία και στην τηλεόραση. Η ΕΡΤ, αυτό που έλεγε ότι είναι πάντα κοντά στα μεγάλα γεγονότα, αυτό ισχύει και προσπαθεί και σε αυτές τις συνθήκες να το αποδείξει. Μιλάω για την ανοιχτή ΕΡΤ έτσι πάντα. Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συναδέλφους που αγωνίζονται για πραγματικά και τιμούν το επάγγελμα. Και φυσικά και τους τεχνικούς και όσους βοηθούν στο έργο των συναδέλφων. Και τους λυκλητικούς. Νομίζω ότι είναι ένα έργο που θα μείνει στην ιστορία αυτό. Και θα μείνουν και αυτοί που την αμάβρωσαν αυτή την ιστορία. Τώρα θέλω να σας πω ότι οι Έλληνες είναι οι λιγότερο ευτυχισμένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλίευσα το πρωί από την Deutsche Welle. Βέβαια δεν περίμενα να μας πούνε ευτυχισμένους, αλλά είχα την ελπίδα ότι δεν είμαστε οι τελευταίοι εμείς. Λοιπόν, διευρύνει το χάσμα της ευτυχίας μεταξύ των Ευρωπαίων. Σύμφωνα με σχετική έρευνα, στην κορυφή του Άτλαντα είναι η ευτυχίας, έτσι, Άτλαντας ευτυχίας, είναι η Δανία. Και στην τελευταία βρίσκεται η Ελλάδα. Τα πορίσματα της ετήσιας μελέτης που έχει το όνομα Άτλας Ευτυχίας 2013 και την οποία εκπώνησαν οι Γερμανοί επιστήμονες Bernd Raffelhusen και Renate Keher κατ' εντολή της Deutsche Post, των γερμανικών ταχυδρομείων, θέλουν το χάσμα μεταξύ των Ευρωπαίων να διευρύνεται και το πεδίο της ευτυχίας. Σύμφωνα με την οικονομική επιθεώρηση, άντε τώρα να την πω, Wirtschaftswoche, που προδημοσιεύει στοιχεία της έρευνας. Πρώτη στην κορυφή του Άτλα Ευτυχίας είναι η Δανία, με μέσο όρο 8,9 μονάδες στα 10. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Ελλάδα της κρίσης με 3,4 μονάδες. Ποτέ από το 2002 που άρχισαν οι μετρήσεις της επιστημονικής ομάδας δεν ήταν τόσο μεγάλη η διαφορά μεταξύ των χωρών της Ευρώπης. Το 2002 η διαφορά μεταξύ Δανίας και Ελλάδας περιοριζόταν σε 3 μονάδες. Ενώ το 2012 η διαφορά αυτή είχε διπλασιαστεί και είχε φτάσει στις 5,5 μονάδες. Στην έρευνα συμμετέχουν κάθε χρόνο συνολικά 3.000 Ευρωπαίοι, οι οποίοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα που αφορούν στην προσωπική τους κατάσταση. Η κλίμακα ξεκινά από τις 0 μονάδες, πολύ δυσαρεστημένος, και φτάνει τις 10 μονάδες, πολύ ευτυχισμένος. Ενδιαφέρον έχει διαπίστωση ότι το 2007 η Ελλάδα είχε βαθμολογηθεί με 5,7 μονάδες. Από τότε μέχρι σήμερα έχει χάσει ακόμα 2,3 μονάδες, αλλά στις υπόλοιπες χώρες της κρίσης, την Πορτογαλία, την Ιταλία και την Ισπανία, μειώθηκαν αισθητά επίσης ο βαθμός, μειώθηκε αισθητά ο βαθμός ευτυχίας των ανθρώπων, των κατοίκων του Νότου. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να λέμε «κακόμοιρε Νότε και ευτυχισμένε Βορρά». Αυτά αποτελούν τον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς έχουμε ένα διχασμό που δεν είναι να υπερεφανεύονται όσοι σκέφτηκαν τη δημιουργία της Ευρώπης των λαών. Με αυτό το δυσάρεστο πραγματικά για μια μέρα σαν κι αυτή, αλλά θα μπορούσαμε να ευτυχίσουμε λίγο, αν βρίσκαμε λίγο να βάλουμε την καραγκούνα, είναι εύκολο. Έτσι να τη αφιερώσουμε στην κυβέρνηση που μας έχει φέρει σε αυτή την κατάσταση και να ευθυμίσουμε λίγο έτσι ηρωνικά και να κλείσουμε τον τρελό κόσμο και αυτή την ιστορική μέρα. Είμαστε, ευνηδίασα τον Ανέστη και τον Δημήτρη που τους είπα δεν το είχα προγραμματίσει, τώρα το σκέφτηκα. Έχουμε σαν τρελός κόσμος παρουσιάσει εδώ αυτό το μικρό βιντεάκι και θα ήθελα έτσι κάποιες στιγμές να το αφιερώνω στους ηθήνοντες που μας έχουν φέρει σε αυτή την κατάσταση της δυστυχίας που είναι πλέον αποτυπωμένη και διεθνώς σε κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.